Λέει, ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκε. Λέει, αν ο κόσμος εσάς σας μισεί, σας κυνηγάει για το ένα για το άλλο αυτό, μην ξεχνάτε ότι αυτός που πρώτος μισεί και κυνηγεί είναι εγώ. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε παρηγορηθεί ότι αυτά θα τα περάσουμε. Και στο αποστολικό ανάγνωσμα οι Άγιοι Πάντες δεν καλοπεράσανε. Δεν καθόντουσαν στην πολυθρόνα στο σπιτάκι του και να γεννήσουν άλλοι. Βλέπουμε ότι μοχθήσανε για να πάρουν αυτή την αλήθεια, αυτό το φως, αυτή την πίστη, την ορθόδοξη πίστη και να τη μεταφέρουν προς τους συνανθρώπους τους, να τη βγάλουν έξω για να σωθούν οι υπόλοιποι άνθρωποι, πάθανε ό,τι πάθανε. Άραγε το στεφάνι του χριστιανού ορθόδοξου είναι η μαρτυρία προς τους ανθρώπους και το κόστος, οτιδήποτε κόστος, ό,τι επιτρέψει ο Κύριος. Θέλω να μου διαβάσεις τώρα. Όχι, θα πω εγώ κάτι εδώ και μετά θα διαβάσεις εσύ. Και τελειώνω με το κομμάτι και κλείνω. Άραγε στους ανθρώπους εδώ στη γη, εμείς όλοι, το σωτήριο όπλο μας είναι η ζωή των Αγίων. Να μιληθούμε τους Αγίους όσο μπορούμε. Φυσικά μπορεί να μας φανεί αδύνατο. Και οι Αποστόλοι που ήταν κοντά στον Κύριο και τον πιάνανε και βλέπανε θαύματα, τα βλέπανε αδύνατα και λέγανε συνέχεια στον Κύριο, Κύριε πρόσθεσε ημάς πίστη. Εμείς τι πρέπει να πούμε που δεν είμαστε Απόστολοι? Να του ζητάμε συνέχεια. Να του ζητάμε συνέχεια για να μας στηρίξει, για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το Ευαγγέλιο που λέγεται χαρά για να απλωθεί. Διότι βλέπουμε τριγύρω μας ότι πλεονάζει ο λοιμός. Ο λοιμός από λόγο Θεού. Όλα συζητιώνται πλην ο Θεός. Και έχω παρατηρήσει κάτι, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσύ, όταν γίνεται μία μεγάλη συζήτηση στην τηλεόραση για κάποιο θέμα κοινωνικό, ανθρώπινο, οτιδήποτε ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, έχουν πάρει από όλα τα στρώματα της επιστήμης ανθρώπους για να γίνει μία συζήτηση στρογγυλή. Πνευματικό άνθρωπο, ιερέα ή κάποιον θεολόγο δυνατόν δεν παίρνει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εκ του πονηρού στείλουνε ένα τσίρκο για τους αφελείς. Εμείς, αδέρφια μου, αφελείς δεν θα είμαστε. Έχουμε τον ίδιο τον Κύριο που μας διδάσκει. Δεν θα ακούσουμε αυτούς τι λένε. Έχουμε τον ίδιο Κύριο. Καλό είναι να πάρουμε και έναν ιερέα, αξιόλογο, υπάρχουν πολλοί, δεν θέλω να ονομάσω ποιοι, να βάλω και να γίνει μία συζήτηση. Γιατί κάποτε θυμάμαι έγινε μία συζήτηση και ήταν ένας ιερέα ο μεταλληλό. Αλλά δεν γνωρίζανε οι άνθρωποι αυτοί ότι ο μεταλληλός, ο κληρικός αυτός, δεν ήταν ότι είχε μόνο γνώση στα πνευματικά, είχε και στα κοινωνικά. Ήταν κατευθυνμένος παντού. Και απλώθηκε με τη συζήτηση που κάνανε, απλώθηκε και έξυπνα με την αγάπη του Χριστού έκλεινε το κάθε διάλογο όμορφα και τελείωμε. Και δεν υπήρχε άλλες απαντήσεις για να οξύνουν τα πράγματα. Και όλοι δεχόντουσαν, διότι ο Κύριος δέχεται. Ο Κύριος είναι αγάπη. Και ο μεταλληνός και άλλοι μεταλληνοί και άλλοι αξιόλογοι είναι πάρα πολύ σωστοί και ωφέλιμοι προς την τηλεόραση. Αλλά η τηλεόραση δεν τους προβάλλει. Και δεν τους να με προβάλλει γιατί. Γιατί απλούστατα και ένα μόνο θα πω για μία συζήτηση. Λένε, άκουσα για τα παιδιά αυτά που κάνανε και το σατανισμό. Δημητροκάλι,
Κατσούλα, Μαριέτη και όλους αυτούς. Ο καθένας έλεγε το δικό του, έτσι, έτσι, αλλιώς εγώ εκεί υπήρχε μία οχλαγωγία. Αν είναι δυνατόν, βάλ' τους κάτω και να τους εκτελέσεις, δίχως δίκη, δίχως τίποτα. Και ένας μέσα σε ένα στρογγυλό τραπέζι που ήταν για να γίνει ένα διάλογο, είπε κάτι πολύ σωστό και το άκουσα και θέλω να το μεταφέρω. Αν θέλετε να δικάσετε τον Κατσούλα, τον Δημητροκάλη και όλους τους σατανιστές αυτούς και αν υπάρχουν κι άλλοι και στην πορεία βγουν κι άλλοι, θα πιάσουμε τη ρίζα από το κακό, από την αρχή, από εκεί που ξεκινάει. Και η αρχή είναι ποιο. Ποιος έχει συμβιβαστεί με το σατανά? Το σατανά έχει το αμέ σύμβολο, το φίδι, το αμέ φίδι. Γένεια πάνω στον άνθρωπο και τον εδαγώνει. Λοιπόν, αυτό το φίδι έχουν πει στα αμέ ελληνικά αμέ χαρτονομήματα και τα έχει υπογράψει ο Ασένης. Ο Ασένης, λέει ο κύριος αυτός, είναι ορθόδοξος χριστιανός. Με ποιο δικαίωμα υπόγραψε σατανικό, λέει, νόμισμα? Άραγε άλλοι του έχουν επιβάλει να μπει αυτό το έγκλημα μέσα. Όταν πιάνουμε τα λεφτά και είναι αμέσως. Σε ποιο νόμισμα είναι? Στο πεντακοσάρικο. Και σε κάτι να με άλλα, δεν θα θυμάμαι όλα. Το πεντακοσάρικο, λέει, είναι. Λοιπόν, άραγε βλέπουμε ότι αυτοί έχουν δώσει το δικαίωμα, έχουν συμβιβαστεί. Γιατί πίσω από το σατανά κρύβεται η μασονία που τροφοδοτεί χρήμα για να κάνει αυτά που θέλει να κάνει και το μεγάλο 666 που κινείται από το γκρουπ. Λοιπόν, αρνήθηκα λίγο για να δούμε ότι το κακό ξεκινάει από τα μεγάλα κεφάλια. Φταίμε και εμείς. Γιατί ο κύριος δεν θα μας πει αυτός έβαλε εκεί ή ο άλλος έκανε. Εσύ τι έκανες. Αλλά αρνήθηκα λίγο για να δούμε ότι κάπου χάνουμε σαν ορθόδοξοι χριστιανοί που ορκιζόμαστε για να πάρουμε μία θέση μέχρι εδώ. Λοιπόν, και στο θέμα μας πάλι. Άρα και βλέπουμε το σωτήριο όπλο μας είναι η ζωή των Αγίων. Αλλά για να μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των Αγίων, λέει εδώ, που έχω βάλει ορισμένα πραγματάκια που είναι χρήσιμα στον κάθε άνθρωπο, απλά, άρα τα ξεχνάμε εύκολα. Είναι απλά. Ποιο? Η συνεχής προσοχή προς τον εαυτό μας. Πού πάμε, τι κάνουμε, βαδίζουμε καλά. Μετά, η αδιάλεπτος προσευχή, εφόσον θα προσέχουμε και θα προσευχόμαστε. Μετά, η μετάνοια με εξομολόγηση. Θα έρθουμε εις τον εαυτό μας να δούμε, έχουμε στεναχωρήσει τον Κύριο, που λέει εδώ και ώστις δεν με ομολογήσει έμπροστε, ή έχουμε κάνει πράγματα άλλα που κρυβόμαστε. Όλα αυτά οι άμαρτιες με τη διάνοια και με πάρα πολλές. Βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος μας δίνει την ευκαιρία μέσα στην Εκκλησία του με τα μυστήρια, θα πω τη λέξη 7 πάλι, που υπάρχουν 7 μυστήρια, να μας δώσει την ευκαιρία να εξαγνιστούμε πνευματικά και η καρδιά μας να σηκωθεί και να ενωθεί με τον Κύριο. Μπορώ να προσθέσω δύο λόγια σε όλη τη συζήτηση? Δεν τελείωσα. Και καλά, θα τελείωσω. Λοιπόν, είδε ο Ιωάννης ο Θεολόγος στον ουρανό πλήθος κόσμου. Όλοι ντυμένοι λεφτά. Και ρωτάει ένας πρεσβύτερος από τον Ιωάννη, ξέρεις από πού έχουν έρθει εκείνοι οι πολλοί που είναι στον ουρανό? Δεν το ξέρω. Να μου το πεις. Αυτοί ήρθαν εκ της νύχτας μεγάλης, λιβόμενοι, κακουγούμενοι δε. Και έπαιρνε στολές για το αίμα τους του αρνίου. Με το αίμα του Χριστού Ιησού Χριστού πλένανε τις στολές τους και τους έχουν ελευθερίες καθαρές. Και το αρνίο που είναι ένα μέσο του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς τις ζώσεις πηγάς υδάτων.
και θα εξαλείψει ο Θεός παντάκρον από τον θρόνο αυτό. Ούτε εκεί δεν υπάρχει ούτε πένθος, ούτε λύπη, ούτε σαρμός, αλλά είναι μία ζωή ατελεύθερη. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Σωστό. Σωστό. Και βλέπουμε και στο τέλος βλέπουμε τη Θεία τη Μετάληψη. Η Μετάληψη είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου που πρέπει να το παίρνουμε. Φυσικά θα το παίρνουμε κατόπι μετανοίας και εξομολογήσεως με το πνευματικό μας και να συνεργαζόμαστε. Αλλά σε αυτά τα θέματα που είπα τελευταία για να κλείσω, μας μιλάνε και οι πατέρες σε δύο θέματα. Ποιο, το 404. Μήπως αγγίζεις και μη θες να ασχετήσεις τον καιρό σπονδρών πειρασμών, θλίψεων, ασθενειών. Όλα αυτά είναι παιδεία Κυρίου, του ετάζοντος, καρδίας και νεφρούς, για να σε καθαρίσει, να σε διορθώσει, να σε απαλλάξει από την τυραννία των παθών. Μη δίνεις σημασία στον πόνο σου, αλλά στις συνέπειές του. Σκοπός αυτής της σκληράς μεταχειρήσεως είναι η αποκατάσταση της υγείας της ψυχής σου. Και τι δεν θα έκανες για να ξαναβρεις την υγεία του σώματος αν είχε κλονιστεί. Πολύ περισσότερο πρέπει να αγωνιστείς για τη σωτηρία της ψυχής σου, πράγματος αθανάτου. Λοιπόν, μάλιστα. Ο πατέρας μας λέει εδώ με δύο λέξεις ότι τίποτα προτιμότερο δεν υπάρχει από την ψυχή του ανθρώπου και ο καλός αγώνας να γίνεται εκεί και το κέντρο να είναι εκεί. Και όσα υπόθηκαν το σημερινό Ευαγγέλιο και το αποστολικό ανάγωμα και αυτό που είπε ο παππούς στην Αποκάλυψη, το αρνείο έχει τη δύναμη με το αίμα του να μας κατευθύνει, να μας πάει στη Νέα Ιερουσαλήμ. Και το 366. Όταν ο αρχαίκακος επηρεάζει με λογισμούς απιστίας γύρω από τη Θεία Ευχαριστία, ψιθυρίζοντας ότι είναι αδύνατο να μεταβληθεί ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα Χριστού, απάντησέ του. Ναι, είναι αδύνατο για σένα και για μένα, δίκιο έχεις, αλλά όχι και για το Θεό, γιατί πάντα δυνατά έστε παρά το Θεό. Μάρκον, κατά Μάρκον, Ιώτα 27. Ό,τι ο Θεός θέλει γίνεται, και είπε ο Θεός και γίνεται ούτως, Γένεση Α9. Ο λόγος του είναι και γεγονός, φέρει τα πάντα το ρήμα του στις δυνάμεις αυτού, προς Εβραίους Α3. Όλοι οι κόσμοι στηρίζονται στο λόγο του Θεού. Είναι δυνατόν να αμφιβάλλουμε για μια αλήθεια που μας τη μαρτυρούν η πείρα μας και ολόκληρος η ορατή και αόρατη δημιουργία. Ο ιερεύς μόνο λέγει τις ευχές, μόνο κινεί τα χέρια του και ο Κύριος κάνει τη θαυμαστή μεταβολή των τιμίων δώρων. Αυτός έστεινε ο προσφέρον και ο προσφερόμενος από την ευχή κατά το χειροβικό ύμνο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι την εκκλησία μας ο διάβολος δεν μπορεί να την πολεμήσει με τίποτα. Εκεί αδυνατή. Αδυνατή. Και έχουμε ένα μέσο τέτοιο που μπαίνοντας στην εκκλησία μέσα φορτώνουμε την μπαταρία μας που λέγεται ψυχή, πίστη και χάρη Θεού και μπορούμε να πορευτούμε στη ζωή αυτή και να είμαστε σωστοί στον εαυτό μας πρώτα και στους συνανθρώπους μας και ο Κύριος ξέρει τι στεφάνι θα μας βάλει στο τέλος. Αρκεί να μην τον στεναχωρούμε και να προσπαθήσουμε διαμέσου της Εκκλησίας, που η Εκκλησία όπως είπα και πρώτα, είναι η Εκκλησία γένους θηλυκού, αναγεννά τον άνθρωπο. Μας αναγεννά συνέχεια και μας δυναμώνει. Εύχομαι πάντοτε να βρισκόμαστε εκεί και από εκεί υπάρχει, υπάρχει το υλικό, υπάρχει ο χώρος, υπάρχουν τα εφόδια, το μεγάλο φαρμακείο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Αμήν. Αμήν. Λοιπόν, μπροστά. Πάτερ ημών ουθρενής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτειος η ευκαιρία της βάσης των ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των εμπειρούς εν λόγω στην σημαντική άποψη μην τα οφείλματα ημών, ως και ημείς σαφήν στο λέξιμο και μη σε να εισμάζουν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ημώτιε σου Κύριε, εν διαβλήσει αυτό, στεφάνουν εκομίσα το της αυταρχία εξού του Θεού ημών, σκόπε κάτι μισχύ σου τους τυράννους καθήλων, έθρεψα και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτός δε σοι και εσύ εσύ, σου ο Θεός μου, σώσον τα ψυχά σημών. Θα πεις άλλο. Ναι,
ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίος είναι ημών κατά τους είναι πίσω.